Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Εδώ, το γήπεδο κάτω Αχαρνών, πρώτο φιλικό σήμερα για τον Απόλλων Αθηνών Δάφνης και την Αθλητική Ένωση Ηλίου. 2-2 το σκορ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Γενικό Αρχηγό της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, τον Θανάση Αναστόπουλο. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εντάξει, είναι πρώτο φιλικό, Θανάση. Κρασιτές της ομάδος. Εντάξει, είναι τα παιχνίδια των προπονητών, όπως τα λέμε αυτά. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Εντάξει, τα πόδια των παιδιών είναι σφιγμένα. Πιστεύω στην πορεία να αποδώσουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Ήταν ένα το φιλικό, πήγαμε πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε να δουλεύουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ήταν όλοι οι παίκτες, Θανάση, έτσι δεν είναι, λείπανε κάποια παιδιά? Ναι, είχαμε λήψεις. Ο Αταλής, ο Σπύρο πάλι. Και έχουμε και κανένα δύο μεταγραφές που θα τις ανακοινώσουμε μέσα στη βδομάδα για να δυναμώσουμε πιο πολύ το ρόστερο για να επιτύχουμε το στόχο μας. Άρα θα γίνουν δύο ακόμη μεταγραφές. Σε ποιες θέσεις, Θανάση? Ένας φορ και ένας ακόμα στη μεσαία γραμμή. Στόχος αποκλειστικός ή άνοδος στη β' κατηγορία. Έτσι δεν είναι, Θανάση? Αυτό το στόχο έχουμε θέσει από την αρχή και γι' αυτό δουλεύουμε σκληρά. Ωραία. Πώς οι προπονήσεις έχουν ξεκινήσει? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα? Όλοι οι παίκτες εκτός των Ανταλή, αν δεν κάνω λάθος, είναι λείπει από τις προπονήσεις? Εκτός των Ανταλή, ο οποίος αύριο θα ενσωματωθεί και αυτός στην ομάδα μας. Και δουλεύουμε καθημερινά, σκληρά, για το στόχο μου. Κάτι άλλο, Θανάση, να προσθέσουμε? Τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ τον Απόλλωνα Δάφνης Αθηνών για τη φιλοξενία του. Επόμενο φιλικό έχουμε την Κυριακή με τον Ιάσονα. Στο τι ώρα? Ναι, 8 ώρα στο γήπεδο των Ηλιουσίων. Ωραία. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε και σε εσάς. Με υγεία. Και θα είμαστε κοντά, θα τα λέμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.